Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπακογιάννη. Μια εισαγωγική ερώτηση αφορά όλους, αλλά κυρίως ξεκινάμε λοιπόν από εσάς και μπορούμε να μετράμε κιόλας. Γιατί να σας ψηφίσει κάποιος, κύριε Μπακογιάννη, για το Δήμο της Αθήνας? Καλά, δεν ήσασταν στη Ρούμελη, εκεί εκλεγμένος, αιρετός, ωραίος. Μα συγγνώμη, δηλαδή, ό,τι και να σας πω τώρα θα με πιστέψει κανείς? Δεν έχει χορτάσει ο κόσμος από λόγια και υποσχέσεις, ειδικά 20-25 μέρες πριν τις εκλογές? Γιατί να με ψηφίσει? Θα το πω πολύ απλά. 10 χρόνια τώρα έχουμε στην αυτοδιοίκηση. Την αγαπώ την αυτοδιοίκηση. Είναι ένας θεσμός που τον σέβομαι και δίνω όλο μου το είναι. Ξεκίνησα από Δήμαρχος Καρπενησίου, συνέχισα ως Περιφερειάρχης της Ελλάδος και θέλω να πιστεύω ότι από παντού έχω αφήσει πίσω μου ένα θετικό αποτύπωμα. Αλλά και κάτι ακόμα. Ξέρω ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει να κάνει μόνο με τον έναν, δεν έχει να κάνει μόνο με το εγώ, έχει να κάνει με το εμείς. Και είμαστε πολύ περήφανοι διότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι η πλέον υπερκομματική και πολυσυλλεκτική που έχει ποτέ δοκιμάσει την άμυνση στην Αθήνα. Αλλά και κάτι ακόμα. Είναι μια ομάδα που 6 στους 10 κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Αυτό είτε κανείς μας ψηφίσει είτε όχι, δεν μπορεί να μην συμφωνήσει ότι είναι θετικό, ότι δηλαδή σε αυτή την πόλη υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να το παλέψουν, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δώσουν τις μάχες. Και βέβαια έχουμε παρουσιάσει ήδη από τις 17 του Απρίλη ένα ολοκληρωμένο, ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Μακριά από εμάς αυτή η λογική του παρελθόντος, τα ωραία φυλάδια με τις ωραίες φωτογραφίες που τα λένε όλα και τίποτα ταυτόχρονα. Είναι ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο λέει το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και το πώς θέλουμε να το πετύχουμε, το πόσο θα κοστίσει, το πού θα βρούμε τα λεφτά και το πότε. Έχουμε δηλαδή και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα. Με άλλα λόγια, είμαστε έτοιμοι από την 1η του Σεπτέμβρη να πατήσουμε γκάζι. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα rebound. Okay.